Σήμερα, κύριε Στεριούλη, βρίσκεστε εδώ στο 9ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link για την κοινωνική ευθύνη. Ένα συνέδριο όμως το οποίο απηχεί απόψεις εταιριών και βεβαίως δίνει τη δυνατότητα και σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες και την επιχειρηματικότητά τους. Κοιτάξτε, με την έννοια κοινωνική ευθύνη, θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους τέσσερις άξονες της πετυχημένης επιχειρηματικότητας. Μαζί με την εξωστρέφεια, μαζί με την παραγωγικότητα, μαζί με τον ανταγωνισμό είναι και η κοινωνική ευθύνη. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πλησιάζουν το κοινωνικό γίγνεσθε, κατά τη γνώμη μου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι το συνέδριο αυτό είναι ακριβώς μέσα στο κέντρο των εξελίξεων της επιχειρηματικότητας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για το οι νέοι άνθρωποι, καινοτόμες ιδέες και τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένα μείγμα δύο-τριών πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι η παραδοσιακή της οικονομία. Αγροτοδιατροφικό, τουρισμός. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα βιώνουμε και είναι η καρδιά μας και πρέπει να τα προσέξουμε και να τα αναπτύξουμε. Παράλληλα όμως έχουμε την πιο μορφωμένη γενιά στην ιστορία μας. Μια γενιά δημιουργική, μια γενιά απαλλαγμένη από τα σύνδρομα του παρελθόντος, μια γενιά μεγαλωμένη με ξένες γλώσσες, με μεταπτυχιακές σπουδές, κοσμοπολίτικη γενιά, για να επαληθεύσω και τη ρίση του Σοκράτη που είπε ότι είμαι κάτοικος της Αθήνας αλλά πολίτης του κόσμου. Αυτή λοιπόν η γενιά θέλει την προσοχή μας. Θέλει τη βοήθειά μας, θέλει να ανοίξουμε δρόμους για να μπορέσει να πάρει τη χώρα στα χέρια της και να δημιουργήσει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα προϊόντα τα οποία θα πάνε σε κάθε σημείο του πλανήτη. Επομένως, με αφορμή το κοσμοπολίτικο αυτό συνέδριο, γιατί κατά ψέματα έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε την δομή, την υποδομή μάλλον, για να βρούνε διέξοδο όλα αυτά τα νέα παιδιά στις αγορές του κόσμου. Πόσο εφικτό είναι πλέον όμως για άτομα τα οποία συνθέτουν μια ομάδα, για μια startup επιχείρηση, όντως να καλύψουν αρχικά κεφάλαια της επένδυσής τους και βεβαίως να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα για την μεγέθυνση και υλοποίηση της ιδέας τους? Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς έχουμε στο αρχείο μας 140 περίπου επιχειρήσεις, 10 από τις οποίες επιλέχθηκαν να συμμετέχουν σε ένα road show στο Σαν Φραντζίσκο και σε ένα άλλο στο Λονδίνο. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν, στο Σαν Φραντζίσκο πάλι ήρθαν 3 επιχειρήσεις που απέσπασαν πολύ κολακευτικά σχόλια. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την προβολή αυτών των επιχειρήσεων. Δεν χρειάζονται κατά ανάγκη ταξίδια. Χρειάζονται δημοσιεύσεις, χρειάζονται μέσα από το διαδίκτυο προβολές, χρειάζονται συμμετοχές σε συνέδρια. Υπάρχει μια πληθώρα δράσεων που τα παιδιά αυτά θα τα αγκαλιάσουμε και μερικά από τα οποία βέβαια, γιατί αποκλείεται να κάνει κανείς όλα, θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στα σχέδιά μας είναι να γίνουν και δύο startup εγκαταστάσεις, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Της Θεσσαλονίκης μάλιστα θα έχει και διαβαλκανική διάσταση, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βήμα, αυτή τη διεπιφάνεια, να έρχονται οι επενδυτές, οι ενδιαφερόμενοι και οι Έλληνες, τα δικά μας τα παιδιά, για να βρίσκουν κοινό σημείο επαφής και πιθανή συνεργασίας.